Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο. Κάντε πως είστε καλά μου, χρυσά μου, παιδιά! Καλώς ήρθατε εδώ για άλλη μια φορά. Έχουμε καιρό να κάνουμε καθιστικό βίντεο και να σας δείξω πράγματα που έχω αγοράσει για μένα. Γιατί με την εγκυμοσύνη, πραγματικά το μόνο πράγμα που είχα πάρει για την εγκυμοσύνη, δηλαδή σετ εγκυμοσύνης, ήταν εκείνο το πράγμα που είχα πάρει από τι μου, που ούτε καν θυμό μου ήταν εγκυμοσύνης. Τίποτα άλλο δεν είχα πάρει. Όλα τα υπόλοιπα παντελόνια της μητέρας μου, που ήταν λίγο παλιά, πιο γεματούλα και έχει χάσει κιλά τώρα και τα φοράω τα παντελόνια της εγώ, τα φόραγα στην εγκυμοσύνη, αν και τώρα λίγο ακόμα έχω κυλίτσα. Οπότε ψιλοφοράω κάποια παντελόνια ακόμα, κάποια κολάν. Και ξεκίνησα να φοράω κάποια δικά μου παλιά τζιν. Αυτά που ήταν πολύ τεράστια πάνω μου, γιατί και εγώ είχα χάσει κάποια κιλά πριν μείνω έξι. Τέλος πάντων, θα τα ξαναβρούμε τα κιλά μας, τα τότε, που ήμουν 68-69 κιλά πριν μείνω έξι. Τώρα είμαι γύρω στα 70 κάτι, δηλαδή είμαι περίπου 10 κιλά ακόμα πάνω. Έχω βάλει συνολικά 16-17 κιλά. Τα πρώτα 6-7 κιλά έφυγαν την πρώτη εβδομάδα αφού γέννησα. Εκεί σκέψη, βλέπω στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, έχει παχύνει και έχει φαρδένει, γιατί έχει ανοίξει κυλικάνη μου πάρα πολύ. Αυτό είναι φυσιολογικό, συμβαίνει στην εγκυμοσύνη, αλλά τέλος πάντων, λίγο στην αρχή σε βλέπεις και λες Παναγία μου, πότε θα ξαναεπανέλθει το προηγούμενο σώμα. Όχι ότι είχα καμιά κορμάρα, αλλά τέλος πάντων, καταλάβατε. Σήμερα παρόλα αυτά θα σας κάνω ωραίο haul με πάρα πολλά πράγματα που έχω πάρει και για μένα και για το μωρό μου. Δηλαδή αυτά που είναι για το μωρό μας τα πήραν δώρο, οι θείες μας, η αδερφή μου η Ιωάννα και η αδερφή μου η Λένα. Οπότε θα σας δείξω πρώτα αυτά που πήρα για μένα και μετά θα σας δείξω τι πήρα για την μπεμπούλα μου. Λοιπόν, αρχικά. Pink Human. Γιατί έχω γενέθλια. Έχω γενέθλια 7 Μαΐου, έχουν περάσει κανονικά για εσάς και εμένα ακόμα δεν έχουν περάσει. Οπότε μου πήρε η αδερφή μου δώρο και πήγαμε σήμερα και πήραμε κάποια πράγματα. Θα σας τα δείξω αμέσως τώρα. Είναι τέλεια, full ανοιξιάτικα. Οπότε να έχετε την ούσα να πάτε να κάνετε και στις αγορές σας. Αυτό εδώ το βίντεο δεν θα έχει φωτογραφίες που συνήθως σας βάζω να βλέπετε εμένα ντυμένη με τα ρούχα, γιατί πολύ απλά πλέον δεν κάνω φωτογραφίσεις. Δεν έχω τον χρόνο αυτό με την Πέμπα. Αν και θέλω πάρα πολύ να ξεκινήσω να πηγαίνω να βγάζω έτσι φωτογραφίες και μου αρέσει όλο αυτό, το ξέρετε. Οπότε θα σας δείχνω απλά τα ρούχα αναλυτικά έτσι εδώ όσο μπορώ πιο καλά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτό το πουκαμισάκι, το οποίο είναι medium και είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ άνετο να ξέρετε. Το δοκίμασα στην αρχή σε large, μου φάνηκε όμως τεράστιο, οπότε το πήρα σε small βασικά. Ό,τι να. Το πήρα στην αρχή σε medium το δοκιμάσω και τελικά πήραμε το small. Έχει 22,99, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό εδώ το πατρόν του. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα που είναι έτσι της τσίχλας. Ωραίο χρωματάκι, έτσι έντονο, τύπου τσίχλα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ εδώ το καλοκαίρι αυτό το φοράω όντα με ένα σοτσάκι, τζιν σοτσάκι. Το δέρνω εδώ στη μέση πάνω που μου αρέσει γενικά, αλλά περιμένω να χάσω κιλά για να φύγει η κυλίτσα, γιατί έχει μείνει η κυλίτσα ακόμα. Είναι αρκετά μακρύ, οπότε το φοράς αν τα θες και χωρίς να το δέσεις και να το κάνεις έτσι λίγο πιο σεξι. Με την κοιλιά που έχω τώρα το φοράω και τώρα, δηλαδή απλά κάτω χωρίς να το δέσω. Το καλοκαίρι που ελπίζω να χάσω κάποια κιλά και να ξεπριστεί λίγο κυλίτσα, θα το δέρνω και θα το κάνω λίγο έτσι να φαίνεται και το μαύρισμά μας και όλα τα ωραία αυτά που ξέρετε μας αρέσουν εμάς τις γυναίκες. Οπότε αυτή είναι η πρώτη μου αγορά. Μετά πήρα αυτό το λευκό τοπάκι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Φορεμένο είναι ακόμα πιο ωραίο, δεν φαίνεται τώρα τόσο ωραίο. Δεν είναι πάρα πολύ κοντό, δεν είναι κάτω από το στήθος, είναι πιο κάτω από το στήθος. Επίσης και αυτό το πήρα σε medium, γιατί το λάδι ήταν τεράστιο και φαίνεται το σουτιέν, γιατί κατέβαινε πάρα πολύ χαμηλά και δεν μου άρεσε. Γιατί έχει κουμπάκια μπροστά, αν βλέπετε. Και δέσιμο εδώ πέρα κάτω. Μου αρέσει πάρα πολύ το μανίκι που είναι τόσο έτσι βαρδί και πολύ έτσι κουκουλιάρικο και ανάλαφρο. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ με αυτό το στυλ. Αυτό είχε νομίζω 19,99. Ναι. Και βγαίνει σε γαλάζιο και σε κόκκινο. Πέρα από το λευκό. Οπότε εγώ λευκό που αγαπώ. Γιατί γαλάζιο και μπλε που κάμισα έχω πάρα πολλά. Οπότε είπα να πάρω κάτι σε άσπρο που γενικά με φωτίζει, μου ταιριάζει και μου αρέσει πάρα πολύ. Και επειδή έχετε καλοκαίρι και θα μαυρίσουμε, θα είναι ακόμα πιο τέλειο με μαύρο δέρμα το λευκό που κάμισα. Έτσι. Και τέλος, πήρα λευκά απλό τοπάκια που χρειάζομαι για να έχω καθημερινά. Γιατί ξέρετε, τα λευκά τοπάκια μετά από κάποια χρόνια αρχίζουν βρωμίζουν, χαλάνε, τρυπιούνται, φεύγει το σχέδιο πέρα από τα πολλά πλησίματα και από το σιδέρωμα. Δεν φεύγει, δεν σιδερώνω. Αλλά και από το σιδέρωμα κανονικά φεύγει. Αλλά εγώ δεν σιδερώνω, οπότε δεν έχουν φύγει από αυτό. Έχουν φύγει από τις πολλές πλήσεις και τη φοράω συνέχεια τα λευκά μου τοπάκια. Μόνο λευκά τοπάκια φοράω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Με τζάκετς, με ζακετούλες, χειμώνα, καλοκαίρι, λευκά τοπάκια. Οπότε πετάω αυτά που είχα τόσα χρόνια, γιατί έχουν χαλάσει τα περισσότερα και ειδικά τώρα με το μωρό τα έχω λεκιάσει όλα, ειδικά στην εγκυμοσύνη, ό,τι φορούσα, επειδή δεν έβλεπα όταν έτρωγα, όλες οι σάλτσες και όλα τα λάδια πεταγόντουσαν στις μπλούζες μου.
και οι μισές μπλούζες πήγαν για πιτζάμες. Οπότε, επειδή δεν θέλω ούτε οι πιτζάμες μου να είναι βρώμικες, θα τις πετάξω. Έχω πάρει καθαρά πράγματα. Και ένα από αυτά μπλουζάκια που έχω πάρει, γιατί έχω παραγγείλει και πράγματα από σύν, όταν θα έρθω, θα σας κάνω haul, είναι αυτή εδώ η μπλουζίτσα. She's breathing. Τι λέει, dreams. Ναι. Dreams like air. Αυτή είμαι εγώ. Αυτή είχε παιδιά 6 ευρώ, 5,99. Την πήρα σε large γιατί έτσι πως την είδα μου φάνηκε στενή γραμμή και εμένα μου αρέσει γενικά να μου λιάνεται και να μην μου είναι κόλλητα τα μπλουζάκια τα λευκά. Μου αρέσει γιατί δεν είναι και η στάμπα αυτή που θα τη σιδερώσει και θα καεί. Είναι σαν να είναι τυπωμένη μέσα στο ύφασμα, οπότε μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Οπότε μία που πήρα είναι αυτή εδώ με 6 ευρώ και πήρα και μία ακόμη με 8 ευρώ σε small, γιατί ήταν πολύ μεγάλη γραμμή, έτσι να ξέρετε, αυτή εδώ με τις καρδούλες. Αγαπώ. Μ' αρέσει και εδώ με τις καρδούλες, γιατί πλέον που θυλάζουμε τα μπούπ μας είναι καρδούλες. Προσφέρουν αγάπη στο παιδί μας. Οπότε με το που το είδα, λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι ακριβώς αστείο, είναι πιο πάνω, αλλά είναι πάρα πολύ cute, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Αυτές είναι από αυτές που καλό να με τις συντρώσεις. Γιατί θα καεί, είναι η στάμπα, δηλαδή που την πηγαίνει και είναι πλαστικοποιημένη. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και είναι μεγάλη γραμμή, οπότε αν θέλετε να την πάρετε, να ξέρετε εγώ ότι πήρα σε small και την άλλη πήρα σε large. Που γενικά φοράω medium και large τα μπλουζάκια, αλλά κυρίως medium που φοράω τα τελευταία χρόνια. Τώρα την εγκυμοσύνη μπορεί και να φάρουν και πάνω, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Αυτά. Τα πήρα από Pink Woman. Τώρα πάμε να σας δείξω τι πήρα από το ίντερνετ, από Σελεστίνο. Οπότε δεν έχω σακούλα για να σας δείξω. Είναι μια πάρα πολύ έτσι γνωστή εταιρεία και έχει πάρα πολύ οικονομικά και ωραία προϊόντα. Οπότε πάμε να σας δείξω τι πήρα από εκεί. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πήρα αυτό το σακάκι, το οποίο είναι one size και το είχα δει πολύ πριν γεννήσω. Γιατί εγώ αυτά παρέγγειλα αφού γέννησα. Και το άφησα, αλλά δεν ξέρω αν το χρειάζομαι τώρα, τι να το παραγγείλω. Και το παρέγγειλα τώρα γιατί υπήρχε ακόμα και υπήρχε και σε προσφορά. Οπότε το πήρα, είναι πάρα πολύ ωραίο, μου κάνει, να σας ξέρετε, που έχω παχύρι κιόλας, οπότε κουμπώνει και στην κοιλιά, το one size. Είναι πολύ ελαστικό κιόλας, γι' αυτό φαίνεται ότι είναι ελαστικό. Έχει αυτά τα λούρεξ μέσα, οπότε ασημίζει, είναι μαύρη βάση και έχει αυτές τις ασημί κλωστές. Και εγώ για αρχή σκέφτηκα να το βάλω με ένα ωραίο μαύρο παντελόνι και ένα λευκό τοπάκι, τώρα για την ανάσταση που έρχεται για μένα. Και σαν έχει περάσει ήδη. Είχε 24 ευρώ, κάπου εκεί, ναι, 24,99, 25 ευρώ είχε. Τώρα δεν θυμάμαι αν είχε έκπτωση, αν ήταν η εκπτωτική τιμή ή αν ήταν η αρχική. Δεν το θυμάμαι αυτό να σας γελάσω, αλλά ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Γενικά νομίζω ότι πήρα 5-6 πράγματα με 40-50 ευρώ, κάπου εκεί. Μετά πήρα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό κυμονό, το οποίο μπορείς αν να το φορέσεις και σαν τοπάκι, στην παραλία, με το μαγιό σου από μέσα, σαν ζακετούλα με κάτι από μέσα. Θα το δείτε τώρα. Φουλ καλοκαιρινά τα χρώματά του, φουλ τέλεια το πατρόν που έχει. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Εγώ το πήρα σε large, extra large και είναι αυτό εδώ το πατρόν. Μου αρέσει πάρα 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 πολύ. Είναι τύπου οργάνιζε το ύφασμα. Αυτό που έχουμε και εμείς σε κουρτίνες. Έχει και φαρδί μανικάκι, έτσι ωραίο κυμονό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εγώ το φοράω όταν και με ένα top και ένα σωτσάκι για το καλοκαίρι. Να πάω μια βόλτα με μια παντόφυλλα, μια πλατφόρμα για ένα ποτό. Ή να το δέσω εδώ μπροστά, ξέρετε, και να το κάνω σαν top με ένα σωτσάκι ή κάποια παντελόνι τέλος πάντων. Ή στην παραλία με το μαγιά από μέσα, σαν κυμονό. Καταλάβατε. Τέλος. Πήρα και αυτό το τοπάκι, το οποίο το πήρα για μένα υποτίθεται, αλλά αυτό είναι τεράστιο. Και είναι πάρα πολύ τεράστιο και είναι τεράστιο γιατί εγώ το πήρα σε medium, αλλά γιατί το πήρα σε medium, έγραφε τι είναι unisex, που σημαίνει ότι το φοράνε και άντρες και γυναίκες. Έλα όμως που δεν μου έκοψε το medium και για να λέει unisex πάει να πει ότι είναι τεράστιες οι γραμμές, οπότε για να το φορέσει αυτό το medium ένας άντρας κιόλας, πάει να πει ότι... Οπότε αυτό το φοράει πλέον ο Λάζαρος, το φοράει, δεν το έχει φορήσει ακόμα, γιατί είναι με τικέτες, βλέπετε, το έχω πλύνει. Οπότε το πάρει πλέον ο Λάζαρος, δεν θα είναι για μένα και αυτό είχε 7,99 κι αυτό. Τέλειο και φουλ καλοκαίρινο, με ένα ωραίο έτσι κάτω βερμουδάκι ή με ένα τζιν για να πάμε για καφεδάκι κάπου. Είναι από τις τάπες όμως που νοούσε δέρωμα. Οπότε πάει και αυτό και είχα πάρει και ένα jacket το οποίο θα σας το δείξω φορεμένο καλύτερα γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα θα δικηθεί γιατί έχει πάρα πολύ όγκο. Και αυτό το είχα πάρει από την εταιρεία αυτή από τα Σελεστίνο. Θα σας το δείξω σε κάποιο vlog να ξέρετε γιατί δεν το έχω τώρα να σας το δείξω. Εδώ πέρα είναι κάτω. Αλλά για να το είχα δεν θα μπορούσα να το δείτε αναλυτικά καλά γιατί είναι κάπως φαρδί. Θέλει φορεμένο το καταλάβετε πώς θα. Οπότε πάμε τώρα να σας δείξω τι πήραμε για την μπεμπούλα. Τι μας πήραν βασικά. Λοιπόν, αρχικά μας πήραν δωράκι. Είναι από τα πρώτα δωράκια που μας έχουν κάνει για την πεμπούλα. Είναι της κουμπάρας μου η μαμά που το πήρε αυτό εδώ το δωράκι. Και είναι πάρα πολύ cute και αυτό εδώ. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ με αυτό εδώ το τσαντάκι, βαλιτσάκι. Και έχει μέσα πάρα πολύ γλυκούτσι μου. Δεν μπορώ. Είδα τι μου πήρανε, ρε παιδιά, τρελαθώ. Λοιπόν, αυτό για το καλοκαίρι είναι εταιρεία με 6 μηνών. Ακόμα δεν τις κάνει δηλαδή. Αλλά και τώρα και αν τις έκανε, πού να το έβαζε κοπέλα. Ακόμα δεν βγαίνουν οι βόλτες. Είναι πάρα πολύ cute. Δείτε και από κοντά λεπτομέρεια. Έχει πίσω φερμουάρ για να μπορεί να μπαίνει πιο εύκολα.
Φυσικά έχουμε και σετάκι για τα μαλλιά μας, να δένουμε κορδέλα εμείς σε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Και εδώ μέσα έχει και μια ωραία κουβερτούλα, πάρα πολύ ωραία, ελαφριά και δροσερή για το καλοκαίρι. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το χρώμα που είναι έτσι γαλάζιο με τα λουλουδάκια της. Cute. Και ευχαριστούμε πολύ. Και φύγαμε για H&M haul για την Πέπα. Λοιπόν, το πρώτο που μας πει η αδερφή μας εδώ, η θεία μας η Λένα, είναι αυτό το σετάκι με Mini Mouse που αγαπάνε όλα τα παιδάκια. Για κάποιο λόγο αγαπάνε τη Mini Mouse. Και εγώ με την αγαπούσα, αλλά εγώ είμαι 30 χρονών. Ακόμα υπάρχει, αθάνατευτη η Mini Mouse, αλήθεια. Γράψτε και εσείς κάτω στο σχολείο αν τα μωράκια σας λατρεύουν τη Mini Mouse. Γιατί είμαι σίγουρη ότι και τα μπεμπάκια σας και τα αγοράκια σας λατρεύουν γενικά Mini Mouse, Mickey Mouse και γενικά καταλάβετε. Θα μας πει αυτό το υπέροχο σετάκι, θα τρελαθώ με το σκουφάκι που έχει με αυτάκια και πιουγκάκι. Τέλειο. Κολανάκι, πάλι σετάκι και το κορμάκι εδώ πέρα πάνω. Αυτό είναι το νούμερο. Λοιπόν, 2 με 4 μηνών είναι αυτό. Εντάξει, θα μας χωράει τώρα γιατί αυτή ακόμα είναι ούτε μηνών. Βασικά, σήμερα είμαστε 30 ημερών. Θεωρείται να είναι ένας μήνα σήμερα ή όχι. Πώς μετριέται, μετριέται με βάση την ημερομηνία, δηλαδή 28 γεννηθήκαμε, άρα 28 Απρίλη θα είμαστε ένα μηνών. Ή σήμερα που έχουμε κλείσει 30 μέρες ακριβώς από την στιγμή που γεννήθηκε. Δεν ξέρω πώς μετέδε, σήμερα έχουμε 26, δεν έχουμε 28, αλλά είμαστε 30 ημερών. Γιατί ο Μίτσης είχε 31, καταλάβεις, και μετράς και τη μέρα που γεννήθηκε. Γράψτε μου κάτω, τι μετρά, μετράω κάθε 28 του μήνα, ότι είναι ένα μηνών, με βάση τις μέρες. Τέλος, μας πήρε αυτό εδώ, η αδερφή μου πάλι λένε, που είναι 1 με 2 μηνών, είναι για τώρα, νομίζω θα τις κάνει όμως. Ναι, δεν μου φαίνεται πολύ μικρότσικο, μια χαρά θα τις κάνει, με το κολανάκι. Και την κορδελίτσα, το φιωγκάκι αυτό εδώ. Και μας είπε να το βάλουμε τώρα το Πάσχα που θα κυκλοφορήσουμε γιατί τα έχουμε σαραντήσει. Και θα πάμε να ψήσουμε και θα φάμε. Πρώτη φορά Πάσχα θα κάνει Μπέμπα. Και θα κυκλοφορήσουμε λίγο. Αυτή θα κυκλοφορήσει. Εγώ ψιλοβγήκα κιόλας. Έκανα κάποιες δουλειές γιατί ταυτόχρονα κλείνουμε και τη βάφτισή της. Οπότε τρέχουμε πάρα πολύ. Και επειδή δεν θα προλάβαινα να τα κάνω όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στη ζέστη και όλα αυτά. Έχω κάνει κάποια ραντεβού, έχω κυκλοφορήσει λιγάκι, έχω πάρει λίγο σούπερ μάρκετ. Αυτά. Δεν έχω κάνει κάτι τρελό από ό,τι βγήκα για clubbing ή τέτοια. Ακόμα όχι τέτοια και δεν ξέρω και αν θα γίνει και σύντομα αυτό. Αλλά λίγο κάποια πράγματα τα έκανα γιατί δεν γινόταν. Πάντως τρελάθηκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θεία Λένα. Και ναι, θα το φορέσουμε το Πάσχα αυτό γιατί μου αρέσει όντως και εμένα. Μου αρέσει γενικά τα νυχτόχρωμα, το ξέρετε. Και είναι πάρα πολύ γλυκούτσικα. Ευχαριστούμε. Ξέρω μου έχει πει να μιλώ ευχαριστώ συνέχεια, αλλά ευχαριστώ. Τώρα πάμε να δούμε τι μας πήρε η νονά μας, η θεία μας η Ιωάν και η νονά ταυτόχρονα γιατί θα αφήσει αυτή την Πέπα μου. Ένα πάρα πολύ τέλειο σετάκι, δεν τέλειο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, είναι για το καλοκαίρι. Είναι βρακάκι, φουστανάκι με κερασάκια και από αυτό από πάνω έχει και ένα δικό του τοπάκι κόκκινο με έναν ώμο. Εγώ μπορώ να τρελαθώ τώρα, εδώ όπως είμαστε. Και δεν τελειώνει εδώ το σετ, έχει και σετ κορδέλα για το κεφάλι. Εντάξει, τέλειο για δώρο, τέλεια ιδέα. Δεν θυμάμαι το μαγαζί που μου το πήρε. Αν σας αρέσει, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram για να σας πω από ποια εταιρεία είναι. Δεν θυμάμαι. Για άμα το δει, αν το βίντεο μας γράψει από ποια εταιρεία, την εδώ κάτω στα σχόλια. Πάρα πολύ cute και πάρα πολύ ωραίο και σαν ιδέα για να το κάνετε δώρο σε νεογέννητα ή σε φίλους που έχουν γενέθλια και είναι μικρά τα παιδάκια σας. Εγώ τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Αυτό είναι 3 με 6 μηνών, αλλά φαντάζομαι ότι έχει και μεγαλύτερο νούμερο. Οπότε αν θέλετε, πείτε μου για να σας πω που είναι. Και μας πήρε και αυτό εδώ. Κούκλα σαν την νονά μου. Βέβαια η νονά σου μοιάζει τη μαμά σου, οπότε κούκλα σαν τη μαμά σου. Αυτό μας το πήρε εδώ από ένα μαγαζί Θεσσαλονίκη που έχω ξαναπάρει και εγώ πράγματα και είχα πάρει και εγώ για τη βαπτιστήρα μου παρόμοιο κορμάκι που έλεγε όταν η μαμά θα λέει όχι, η νονά θα λέει ναι. Δεν ξέρω αν το έβαλε ποτέ γιατί το είχα πάρει όταν πρωτογεννήθηκε το μωρό, το πρώτο δηλαδή. Τα πρώτα πράγματα που τη είχα πάρει σε ρουχαλάκια. Και ήταν πάρα πολύ cute και εκείνο και γενικά είναι έξυπνο να κάνει τέτοια δωράκια που γράφουν κάποια έτσι αστεία κειμενάκια γιατί νομίζω ότι είναι γλυκούτσικα, ειδικά όταν βλέπεις πάνω στο παιδάκι να το φοράει, σου φαίνεται πολύ cute. Αυτά λοιπόν πήρα, αυτά είχα να σας δείξω. Σας άρεσαν αυτά που πήρα και αυτά που σας έδειξα και για την Πέπα μου αλλά και για εμένα. Στα κάτω στα σχόλια τι κάνετε, πώς είστε, πείτε μου τα νέα σας γιατί έχουμε χαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εσείς βλέπατε τα βίντεο μου κανονικά όλο αυτό το διάστημα και που εγώ ήμουν έγκυος το τελευταίο μήνα γιατί εγώ το τελευταίο μήνα δεν πολύ έκανα βίντεο, τα είχα ήδη όλα προετοιμασμένα ένα μήνα πιο μπροστά. Οπότε για κάποιο λόγο φάνηκε ότι μέχρι τον Απρίλιο είμαι έγκυος ενώ δεν ήμουνα. Αυτά. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε πάλι και επανέρχομαι σιγά σιγά πάλι εδώ στο YouTube που αγαπώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σιγά σιγά ανεβαίνει και το κανάλι αυτό και αρχίζετε και βλέπετε τα βίντεο μου πιο πολλοί άνθρωποι. Οπότε δεν είμαστε 200 νοηματέοι πλέον, είμαστε γύρω στα 1000 άτομα σχεδόν σε κάθε βίντεο και χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ γιατί γίναμε και 7000.
Τέλειο. Έχω να σα πω ότι έχονται και πάρα πολύ ωραία νέα σχέδια στα Key Fashion, γιατί και αυτά τα είχα παραμελήσει όσο ήμουν 9 μηνών. Δεν πήγαινα το μαγαζί, δεν μπορούσα πλέον να κάθομαι και να γράφω. Οπότε έχονται νέα σχέδια. Ξεκινάω από την επόμενη εβδομάδα, αφού πέρασε το Πάσχα για μένα, να ράβω και να ετοιμάζω πράγματα, γιατί θα πηγαίνουμε στο μαγαζί σιγά σιγά και θα μπορώ να κάνω πραγματάκια που δεν έκανα τόσο καιρό. Θα ρωτήσω η μαμά μου, γιατί ακούω φασαρία. Οπότε σας κλείνω, γιατί ήρθε η στιγμή σωστή αυτή που πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο. Σας περιμένω και στο Instagram για να τα λέμε και από εκεί πέρα. Πολλά 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 φιλάκια, να περνάτε super duper τέλειο όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Bye!